Αυτό που τρομάζει περισσότερο το Σίλβιο Μπερλουσκόνη δεν είναι τόσο η καταδίκη σε 7 χρόνια φυλάκισης, όσο η διαβίου στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Οι συνευρέσεις με την ανήλικη Ρούμπι Καρίμα Ελμαχρούγκ κινδυνεύουν να θέσουν τέλος στην πολιτική του καριέρα, αλλά και σε εκείνη του ομαδάρχη και ιδιοκτήτη τηλεοπτικών καναλιών. Visti gli articoli 521,1, 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara Berlusconi Silvio colpevole del reato a lui ascritti. Οι δικηγόροι του θα ασκήσουν βεβαίως έφεση, αλλά το Νοέμβριο στη Ρώμη ακολουθεί νέα απόφαση του Αρίου Πάγου. Faremo appello, poi faremo ricorso per Cassazione. Oggi si è emessa la sentenza di primo grado che giudichiamo tale da rimanere allibiti, inaccettabile. Είναι όμως η εκδίκηση των γυναικών, λένε πολλοί σχολιαστές. Ο Mr. TV στην υπόθεση Μπούγκα Μπούγκα κρίθηκε από τρεις δικαστήνες. Οι Ιταλοί στο μεταξύ συνεχίζουν να διχάζονται. Sono solamente soddisfatta della condanna di Berlusconi. Ma lasciatelo fare, se ci vuole andare a fare l'amore con le donne, ma che me ne frega voi. Θέλουν να με αποκλείσουν από την πολιτική ζωή, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψω τη μάχη, γράφει ο Σίλβιο μέσω Facebook. Και το μέλλον της κυβέρνησης συνεργασίας, την οποία μετέχει, είναι όλο και πιο αβέβαιο. Χθες βράδυ, άλλωστε, παρετήθηκε και υπουργός Ισότητας Γιωζέφ Ίντεμ για υπόθεση φοροδιαφυγής. Η μεγαλύτερη κόρη του Μπερλουσκόνη, τέλος, Μαρίνα, 47 χρόνων, τον υπερασπίζει στεναρά και ετοιμάζεται ίσως να πάρει τα πολιτικά ηνία στα χέρια της. Από τη Ρώμη, για τον Α, Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης.